θησαυροί, κυρίες και κύριοι, αυτή τη φορά ταξιδεύουν στη Βασίλισσα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με αφορμή λοιπόν το καρναβάλι της όμορφης Ξάνθης, κάνουμε τη δική μας βόλτα για να δείτε ότι αυτή η πόλη έχει να δώσει πολλά περισσότερα στον επισκέπτη της. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην όμορφη και πολύχρωμη Ξάνθη. Βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις όπου προετοιμάζεται το καρναβάλι της Ξάνθης. Κύριε Πρόεδρε, είμαστε ενθουσιασμένοι και θέλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, αλλά και για την πολύ όμορφη διαφήμιση και ξενάγηση που πρόκειται να κάνουμε στην όμορφη Ξάνθη με αφορμή το καρναβάλι του 2020. Εμείς σας ευχαριστούμε καταρχήν που ήρθατε και μας προβάλλετε. Σας καλωσορίζουμε στην πόλη με τα 1000 χρώματα και στο κατασκευαστικό της που εδώ πέρα γίνονται τα άρματα. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα καρναβάλι το οποίο μετρά περισσότερο από μισό αιώνα, 55 χρόνια ιστορίας, 55 χρόνια μιας πολύ βαριάς ιστορίας για την πόλη της Ξάνθης, που κατάφερε να γίνει ένα από τα 3 πιο γνωστά καρναβάλια της χώρας και ίσως και το καλύτερο των Βαλκανίων. Πώς νιώθετε που βρίσκεστε φέτος στο τιμόνι για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση? Πιστεύω είναι τιμή μου πραγματικά που βρίσκομαι σε αυτόν εδώ πέρα το μεγάλο θεσμό που... Βέβαια είναι το μεγαλύτερο, πιστεύω, το Βαλκανίων, γιατί πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ όλο τον κόσμο και τους συλλόγους που συμμετέχουν στα τόσα χρόνια, γιατί αυτή είναι η ψυχή του καρναβαλιού, και όλο τον κόσμο, τους Ξανθιώτες και όλους τους Έλληνες, αλλά και από το εξωτερικό τους ανθρώπους που έρχονται κάθε χρόνο σε αυτό το μεγάλο μας το θεσμό και από τις γειτονικές χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Ρουμανία και Σκόπια. Είναι τόσο όμορφο να βλέπεις μία πόλη με τόσα πολλά χρώματα να γεμίζει με κόσμο και πραγματικά να σφίζει από ζωή εκείνες τις ημέρες. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς ξεκίνησε όλο αυτός ο αγώνας γενικότερα για το καρναβάλι της Ξάνθης, αλλά και η νέα διοίκηση πώς σκοπεύει να το συνεχίσει, Πρόεδρε? Κοιτάξτε, πιστεύω επειδή είμαστε καινούργια διοίκηση, κάθε χρόνο θα πιστεύω πρέπει να ανεβαίνουμε και ένα σκαλοπάτι για να προβάλλουμε όσο μπορούμε το δυνατόν καλύτερο αυτό το μεγάλο μας θεσμό, γιατί πιστεύω αυτός ο θεσμός είναι το α και το ω. Φέτος λοιπόν, όνειρα και χρώματα. Μυρωδιές και αρώματα, βεβαίως. Πώς ξεκίνησε όλο, πώς αποφασίζετε βασικά κάθε χρόνο θεματολογία, ποια είναι η διαδικασία? Κάθε χρόνο γίνεται μια οργανωτική με όλους τους συλλόγους, πέφτουν προτάσεις και από εκεί και πέρα γίνεται ψηφοφορία και βγαίνει αυτή η θεματολογία. Φέτος πώς και το αποφασίσαμε αυτό, ποια ήταν έτσι, γιατί είναι ένας τίτλος που κρύβει πολλές υποσχέσεις για την πόλη της Ξάνθης. Πάρα πολλές, και πιστεύω ότι υπάρχουν αυτές οι υποσχέσεις σε αυτή την πόλη. Όνειρα είναι όπως όλος ο κόσμος ονειρευόμαστε. Τα χρώματα είναι γιατί έχουμε πολλά χρώματα σε αυτό το θεσμό
όπως βλέπετε από πίσω, τα καρναβάλια και όλος ο κόσμος. Μυρωδιές είναι που έχουμε τη γευσιγνωσία μας, που έχουμε πάρα πολλές γεύσεις, να έρθει ο κόσμος να δοκιμάσει και στο φαγητό μας, αλλά και στα γλυκά μας. Και μυρωδιές είναι η φύση μας που μυρίζουμε και έχουμε τις μυρωδιές μας. Άρα να περιμένουμε και πολλές εκπλήξεις όσον αφορά τα άρματα, Πρόεδρε. Ήδη κλέβουμε κάποιες ματιές, ναι, και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλές αποκαλύψεις. Και δεν πρέπει κανονικά. Δεν πρέπει. Έχουμε όμως το αποκλειστικό που βρισκόμαστε εδώ και πολύ σίγουρα τηλεθεατές θα μας ζηλέψουν. Βλέπουμε πάρα πολύ όμορφα άρματα, πρωτότυπα. Και μεγάλα. Και μεγάλα. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη που τη βλέπουμε και σε παιδικούς ήρωες, οπότε σίγουρα θα μαγευτούν μικρή και μεγάλη. Σίγουρα. Καταρχήν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δώσουμε μια μεγάλη βάση που δώσαμε φέτος, πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε τα παιδιά μας, γιατί αυτά είναι και οι συνεχιστές του καρναβαλιού και αυτού του θεσμού, έτσι, και όλης μας της ζωής. Τα άρματα πόσο θα είναι φέτος? Τα άρματα φέτος θα είναι 7 που θα βγουν στη μεγάλη μας καρναβαλική παρέλαση και 3 που θα βγουν στην παιδική μας παρέλαση αυτή την Κυριακή. Οι σύλλογοι που θα πάρουν μέρος όλη αυτή την μεγάλη παρέλαση, πόσοι θα είναι και γενικότερα πώς είναι ο ενθουσιασμός για αυτή τη μεγάλη μέρα? 36 με 40 περίπου σύλλογοι θα είναι που θα συμμετέχουν και εκτός από Ξάνθη θα έχουν έρθει, δηλαδή θα έχουμε και από τη Λευκάδα, θα έχουμε και από τις Σέρες, θα έχουμε πάρα πολλούς φέτος και θα έρθουν και από το εξωτερικό κόσμος που θα κάνει παρέλαση, γύρω στις 14-15.000 καρναβαλιστές θα έχουμε φέτος και πρώτα ο Θεός, αν έχουμε καλό καιρό, που εύχομαι θα έχουμε καλό καιρό, γύρω στις 200.000 επισκέπτες. Μιλούμε για αριθμούς ρεκόρ γενικότερα. Βεβαίως, βεβαίως. Που σίγουρα οι επιχειρηματίες της περιοχής έχουν ενθουσιαστεί, γιατί καταλαβαίνουμε, Πρόεδρε, ότι ένας επισκέπτης δεν θα μπορεί μόνο να δει τη μεγάλη παρέλαση, αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί με ένα τριήμερο να απολαύσει πολλές ομορφιές της Ξάνθης. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν είναι μόνο η Ξάνθη μας εδώ πέρα μέσα. Έχουμε και πάνω τη Σταυρούπολη, έχουμε και πολλά άλλα μέρη που μπορούν να πάνε να δουν. Γενικότερα, ο κόσμος εδώ πέρα της Ξάνθης, ο παλμός, εκείνες τις ημέρες, αλλά και όλη τη χρονιά, πώς είναι? Να πούμε ότι 4 μήνες πριν γίνονται οι προετοιμασίες, ναι, αλλά φυσικά πάντα υπάρχει, μόλις τελειώνει το καρναβάλι, ο σχεδιασμός για το επόμενο έτσι, καρναβάλι. Έτσι ακριβώς. Ο κόσμος με το που τελειώνει το καρναβάλι μας, την άλλη μέρα κιόλας οι σύλλογοι, ξεκινάνε τις ετοιμασίες για το θέμα τους και για τις στολές τους. Πολλές δυσκολίες κρύβει όμως και μια τέτοια διοργάνωση, Πρόεδρε. Σίγουρα. Ο κόσμος και οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα που το καλύπτουν, αλλά και οι καρναβαλιστές και επισκέπτες βλέπουν ένα άρτιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ωστόσο, πέφτει πολλή δουλειά, πολλή μεράκια από ανθρώπους που βρίσκονται εδώ πραγματικά καθημερινά, πρωί και βράδυ. Τους βλέπουμε και εμείς τώρα εδώ με το συνεργείο. Βεβαίως. Με πολύ μεγάλη αγάπη συντονίζουν και φτιάχνουν όλο αυτό. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε εσείς, ποια ήταν? Δυσκολίες έχουμε κάθε χρόνο, αλλά τις ξεπερνάμε. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα πραγματικά, γιατί αυτό που κάνουμε το κάνουμε με μεράκι και με αγάπη. Είστε όμως ένας άνθρωπος, ο οποίος γενικότερα με την θέση του έχει αναλάβει και πολλές άλλες διοργανώσεις. Να πούμε ότι η όμορφη πόλη της Ξάνθης είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Και άλλες εκδηλώσεις έχουμε. Για τα πολύ όμορφα έτσι, πολιτιστικά της στοιχεία, πολύ μεγάλη ιστορία, Πρόεδρε, γενικότερα. Θα θέλαμε λίγο να μας κάνετε και ένα μικρό σχολιασμό για όλα αυτά που μπορεί ένας επισκέπτης να δει στην πόλη της Ξάνθης. Σίγουρα θα νιώσει, θα ακούσει, θα μυρίσει και θα γευτεί. Σίγουρα. Καταρχήν, ο επισκέπτης που θα έρθει πρέπει να πάει καταρχήν στην παλιά μας την πόλη. Να πάει εκεί να δει το παρόν με το μέλλον. Το μέλλον, πώς συνδυάζονται. Βεβαίως. Και μετά ξεκινάμε, έχουμε και άλλα κομμάτια τα οποία μπορεί να πάει να δει. Όλος ο νομός της Ξάνθης μας είναι γεμάτο από πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να δει. Στόχος σας είναι να υπάρξουν περισσότερες εκδηλώσεις που θα σέβονται την ιστορία της Ξάνθης και θα μπορέσουν να την κάνουν ακόμα πιο γνωστή πανελλαδικά? Είναι πολλά τα αφιερώματα γενικότερα τουριστικών περιοδικών, αλλά και από εφημερίδες, αλλά και από τηλεοπτικούς σταθμούς, Πρόεδρε, για το πολύ όμορφο πολιτιστικό στοιχείο που κρύβει η Ξάνθη, αλλά και συνδυάζεται τόσο αρμονικά. Εγώ να ευχαριστήσω καταρχήν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας προβάλλετε κάθε χρόνο και να ευχαριστώ και εσάς. Πραγματικά που είστε εδώ αυτή τη στιγμή και σας περιμένουμε όλους να έρθετε να περάσουμε όμορφα. Βέβαια,
δεν είναι μόνο το καρναβάλι, έχουμε τις γιορτές παλιάς πόλης, έχουμε το Χατζηδάκιο, έχουμε πάρα πολλά και φεστιβάλ έχουμε. Πραγματικά περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει, να περάσει όμορφα, να φύγει από την καθημερινότητα, να διασκεδάσει και αυτές τις μέρες να έρθει με ένα μεγάλο κέφι να περάσει όμορφα. Πρόεδρε, τελικά τα καρναβάλια είναι για μικρούς ή για μεγάλους, τι λέτε? Για όλους είναι. Γιατί στα καρναβάλια πιστεύω οι μεγάλοι γίνονται μικροί και οι μικροί μεγάλοι. Έτσι πιστεύω. Θα θέλαμε τέλος να σας ρωτήσουμε την πιο σημαντική ερώτηση, Πρόεδρε. Εσείς θα ντυθείτε φέτος? Όχι. Όχι, δεν θα ντυθώ εγώ. Πιστεύω εγώ είμαι για ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να βοηθήσω να τελειώσει αυτός ο θεσμός ο μεγάλος, όμορφα, ωραία, και πιστεύω να έχουμε ένα καλό τελείωμα, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Που μας υποδεχτήκατε. Θέλουμε να σας πούμε ότι γενικότερα, σαν συνεργείο, είμαστε ενθουσιασμένοι και περιμένουμε πώς και πώς τη μεγάλη κάλυψη της μεγάλης παρέλασης. Νιώθουμε περήφανοι που έχουμε αυτόν τον θεσμό και που η Ξάνθη μας, γιατί για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το συνεργείο μας και γενικότερα η ομάδα μας τη λατρεύει και την αγαπάει, είναι η βασίλισσα της περιφέρειάς μας, Πρόεδρε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά εσάς που είστε αυτή τη στιγμή εδώ και έρχεστε κάθε χρόνο, γιατί έχετε ξαναρθεί και σε άλλους θεσμούς μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους που συμμετέχουν, όλο τον κόσμο που θα έρθει, τους Ξανθιώτες και όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Σας περιμένουμε όλους να περάσουμε όμορφα και να διασκεδάσουμε. Να είστε καλά. Μεγάλη τιμή να γνωρίζουμε τον βασιλιά και πειρατή για την καρναβαλιστική παρέλαση του 2020. Μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, πώς είναι όλο αυτό το συνέστημα που ξεκινάει κάθε χρόνο και πρέπει να προετοιμαστείτε? Πρέπει να προετοιμαστείτε. Σίγουρα προετοιμάζεσαι μήνες πιο μπροστά, εγκεφαλικά. Συνήθως 2-3 εβδομάδες πιο μπροστά φουντώνει, τουλάχιστον ως προς το δικό μου το ρόλο. Αυτή τη στιγμή με είχε στείλει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης από τη Δευτέρα μέχρι και χθες το βράδυ στην Ορεστιάδα, γιατί εκεί πέρα γίνεται μια παρέλαση ο Τσίκνο Μπουρμπούλης και ήμασταν εκεί πέρα στην κεντρική παρέλαση και ήμουν εγώ τιμωμένο φιλικό πρόσωπο εκ μέρους του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης. Τώρα γύρισα από την Αλεξανδρούπολη και από αυτή τη στιγμή μέχρι και την άλλη Κυριακή που θα τελειώσει η παρέλαση μεγάλη και το κάψιμο του τσάρου θα βρίσκομαι εδώ πέρα στην Ξάνθη, να είμαι σε όλες τις γιορτές, σε όλες τις εκδηλώσεις. Πώς είναι να είσαι ο βασιλιάς του καρναβαλιού και ποιες είναι οι αρμοδιότητες του, λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης? Οι αρμοδιότητες δεν είναι. Είναι ότι βρίσκεσαι σε όλες τις εκδηλώσεις. Κάθε μέρα έχει δεκάδες εκδηλώσεις που τουλάχιστον ο βασιλιάς, θέλω εγώ δηλαδή, να είμαι παρόν στις περισσότερες. Ένα καρναβάλι το οποίο μετράει λίγο παραπάνω από μισό αιώνα. 55 χρόνια για συγκρότηση. Ναι. Ένας πολύ μεγάλος θεσμός για την πόλη της Ξάνθης που την έχει κάνει εδώ και τόσα χρόνια διάσημη παντού. Πώς είναι να αναλαμβάνεις κάτι τόσο μεγάλο στην ιστορία? Μιλάτε για μένα προσωπικά. Ναι. Εντάξει, είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά δεν έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Ό,τι και να ήταν, ήταν μικρό είτε ήταν μεγάλο, εγώ αποδίδω και θέλω και προσπαθώ και πάντα δίνω το 100% σε μία εκδήλωση να είναι, ας πούμε, γνωστή 10, να το κάνω εγώ 11. Thank you.
Κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε σε αυτό το εμβληματικό κτίριο που κρύβει μια πολύ μεγάλη ιστορία και επιτρέψτε μου να πω μια προσωπική ιστορία ενός από τους μεγαλύτερους ανθρώπους που γέννησε η ελληνική μουσική, αλλά και γενικότερα η ελληνική σύγχρονη ιστορία για την χώρα μας. Σε έναν πολυχώρο λοιπόν που εγκαινιάστηκε 12 Απριλίου του 2016 και εδώ μαζί με την ιστορία του Μάνου Χατζηδάκη συστεγάζονται σκέψεις, όνειρα αλλά και πολύ όμορφες σκέψεις για την ελληνική μουσική από παιδιά της Ξάνθης. Νομίζω ότι κάνατε μια πολύ όμορφη εισαγωγή, αλλά αν δεν επισκεφτείς το συγκεκριμένο κτίριο δεν μπορείς να καταλάβεις ή να νιώσεις το μεγαλείο του. Βρισκόμαστε στο κτίριο στο σπίτι στο οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μάνος Χατζηδάκης μέχρι τα 7 του χρόνια. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο και αρχιτεκτονικά, δηλωμένο, χαρακτηρισμένο ως εργοτέχνης, αλλά κυρίως ποτισμένο με την ιστορία των πρώτων χρόνων της ζωής του μεγάλου συνθέτη, του Μάνου Χατζηδάκη. Κάνοντας μια μικρή αναδρομή, το κτίριο χτίστηκε το 1897, κατά παραγγελία του μεγάλου τραπεζίτη και καπνέμπορα και επιφανούς παράγοντα της οικονομικής ζωής της πόλης, του Σεάγκ Ντανιέλ. Το έκτισε για να στεγάσει την οικία του, την προσωπική, αλλά και, και την έδρα των επιχειρήσεών του. Όμως, μετά το θάνατό του, αυτό αποδόθηκε στο δημόσιο και άρχισε να νοικιάζεται. Και σε αυτόν τον όροφο που βρισκόμαστε τώρα ακριβώς, ήρθε και έμεινε η οικογένεια του Μάνου Χατζηδάκη με τον πατέρα του Γιώργου, τη μητέρα του Αλίκη. Και έζησε ο Μάνος και πήρε τα πρώτα μαθήματα της ζωής του στο πιάνο σε ακριβώς αυτόν εδώ το χώρο. Το κτίριο ανήκει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με πολλές προσπάθειες από όλες τις διοικήσεις, ένα όνειρο και όραμα του τότε νομάρχη και μετέπειτα περιφερειακού του Γιώργου του Παυλίδη. Και τώρα με τη διαχείριση που ανήκει στην περιφέρεια και στην αντιπεριφέρεια Ξάνθης που έχουν την ευθύνη και την καλλιτεχνική ευθύνη και τη λειτουργία του χώρου η Επιτροπή Διαχείρισης. Κύριε Πρόεδρε, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά άφησε το δικό του στίγμα γενικότερα στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος που δεν πήγε ποτέ να παραλάβει το Όσκαρ για τα παιδιά του Πειραιά. Το πέταξε στα σκουπίδια, ενώ πέρασε και πολύ μεγάλο γολγοθά για να έρθει στο συγκεκριμένο βραβείο, που τελικά δεν κατέληξε, του στείλανε μια απομίμηση, τελικά την πέταξε στα σκουπίδια. Ένας άνθρωπος που ποτέ δεν κατάλαβε γιατί πήρε αυτό το Όσκαρ για τα παιδιά του Πειραιά. Ωστόσο, για πολλούς ήταν η πιο ιδιαίτερη προσωπικότητα στην ελληνική μουσική, με πολλούς ρόλους που αγάπησε πάρα πολύ την μουσική και ίσως και από την καθηγήτρια, τη δασκάλα πιάνου την συγκεκριμένη, μπόρεσε να συνδυάσει τη λόγια μουσική με την παραδοσιακή μουσική. Κάτι πραγματικά ήταν πρωτοπορία για εκείνη την εποχή. Καταρχήν, μιλάμε για μια ιδιοφυΐα της παγκόσμιας μουσικής και έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο ως προσωπικότητα. Αυτά που έχει πει έχουν μείνει ανεξίτηλα και νομίζω ότι έχουν καθορίσει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες ως σκέψη και συμπεριφορά των Ελλήνων. Εγώ μπορώ να σας πω δύο περιστατικά. Το ένα είναι πώς, που το έχει διηγηθεί ο ίδιος, πώς μπήκε στο χώρο της μουσικής. Όταν ήταν μικρός, γιατί εδώ έζησε μέχρι τα 7 του χρόνια, και επειδή ήταν λίγο άτακτος, όπως όλα τα παιδιά, πήγε σε ένα από αυτά τα πίσω τα παράθυρά μας και πετούσε κουταλάκια από πάνω κάτω, προφανώς για να εκνευρίσει τη μητέρα του. Με τα κουταλάκια όμως κατάλαβε ότι ο ήχος της κρούσης παράγει ήχο. Μία στην πέτρα, μία στο ξύλο, μία στο χώμα. Και όπως έχει ο ίδιος διηγηθεί, τότε έφτιαχνε και τις πρώτες νότες στο μυαλό του, χωρίς να το καταλάβει. Το κατάλαβε μόνο η μητέρα του, η οποία φώναξε την Αρμένη Σαδασκάλα, την Αλτουνιάν, και που του έδωσε τα πρώτα ερεθίσματα και τα μαθήματα στο πιάνο. Και μετά σε μία άλλη επίσκεψη ενός άλλου τεράστιου μουσικού και καλλιτέχνη της χώρας, του Σταύρου Ξαρχάκου, που τον ξεναγήσαμε και αυτόν εδώ στο κτίριο, και του αναφέραμε το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο αγνοούσε, ο ίδιος πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι οι επιρροές που δέχτηκε, γι' αυτό βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να ξέρεις όλη την ιστορία ή να οσμίζεσαι την ιστορία ενός τόπου. Βγήκε στο μπαλκόνι και απέναντι έχει μια παραδοσιακή, πολύ παλιά, πολύ εμβληματική εκκλησία του Αγίου Βλασίου, όπως δεν ξέρω αν είδατε όταν ήρθατε στο κτίριο. Και είπε ότι επειδή η μουσική του Μάνου έχει πολλά βυζαντινά στοιχεία, είναι δεδομένο ότι επηρεάστηκε και από την κυριακάτικη λειτουργία. Οπότε, μία με το κουταλάκι, μία με τη λειτουργία της Κυριακής,
ήρθε εδώ στην Ξάνθη και ζμιλεύτηκε, μεγάλωσε μια τεράστια ιδιοφία της μουσικής παγκοσμίως. Προσπαθεί να συνδυάσει πάρα πολλά και κατά τη γνώμη μου αντιπροσωπεύει ό,τι εκπροσωπούσε ο Μάνος Χατζηδάκης. Τι μπορεί κάποιος να δει εδώ, τι μπορεί να απολαύσει. Μιλούμε για εκθέσεις, για πράγματα τα οποία με τη δική σας επιτροπή μπορούν να δώσουν μια άλλη πνοή γενικότερα στην πόλη της Ξάνθης και να γίνουν γνωστά. Ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί ο Πολυχώρος από τότε που αναλάβαμε ως επιτροπή. Και βέβαια θα πω με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη του Χρήστου Μέτιου αλλά και του Αντιπεριφερειάρχη του Νίκου του Εφρεμίδη. Εδώ θα ήθελα να πω ότι μεγάλη βοήθεια είχαμε και τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη, τον Κώστα Ζαγναφέρη, που πραγματικά στηρίζουν και στηρίξανε το κτίριο. Ως πολυχώρο, ως έναν χώρο ο οποίος δέχεται, υποδέχεται και παράγει πολιτισμό. Έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις και καλλιτεχνικές και μουσικές και επιστημονικές ημερίδες. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όμως που το κτίριο αυτή τη στιγμή λειτουργεί και ως ένα μέσο διαλόγου ή, αν θέλετε, συσχέτισης των νέων με τη μουσική. Θα δείτε εδώ μπάντες που έρχονται και κάνουν απλά τις πρόβες τους, που γυρίζουν τα βίντεο κλιπ τους, που προσπαθούν να μυρίσουν το χώρο και προφανώς την άβρα του Μάνου Χατζηδάκη και να λειτουργήσουν μουσικά εδώ, παρά σε ένα άλλο στούντιο ή σε κάποιο άλλο φυσικό χώρο. Οπότε μιλάμε για ένα διαδραστικό πλέγμα, και κτηριακό, αλλά κυρίως καλλιτεχνικό, το οποίο μπορεί να αποδώσει και στην Ξάνθη κυρίως, αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια και στην Ελλάδα τα μέγιστα. Είναι ένα μπραντ το οποίο οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Ίσως, κύριε Πρόεδρε, είναι ένα ζωντανό μουσείο. Γιατί με μία ναι. Ιστορικότητα που ο Μάνος δεν του άρεσαν καθόλου τα μουσεία, αυτό. Οπότε να το παραλείψουμε ως η ζωντανή χώρη. Είναι ένα ζωντανός χώρος. Που ναι. Έχει ο κάθε καλλιτέχνης εδώ μέσα τη δική του ιστορία και τη δική του ανάμνηση. Που ξεκινάει από το χώρο του Μάνου Χατζηδάκη και καταλήγει σε μια δική του προσωπική ιστορία. Αυτό είναι σπάνιο. Δεν μπορείς να το βρεις εύκολα. Νομίζω ότι δεν έχουμε κι εμείς αντιληφθεί ότι στην Ξάνθη υπάρχει ένα κτίριο στο οποίο γεννήθηκε ένας τόσο σημαντικός καλλιτέχνης. Νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά σε αυτό. Να αναδείξουμε καταρχήν και το κτίριο και τις δραστηριότητες. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Το κτίριο είναι ζωντανό. Αν έρθετε, οποιαδήποτε μέρα και αν έρθετε, κάτι θα δείτε να γίνεται εδώ μέσα. Εδώ δίπλα μας βλέπετε και κάποιες προθήκες με τα προσωπικά του αντικείμενα, που οι επισκέπτες τα χαίρονται καθημερινά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο αυτό, αλλά και όλα τα στοιχεία της πολιτιστικής, είτε υλικής είτε άλλης κληρονομιάς του τόπου μας, πρέπει να τα αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί ουσιαστικά αυτά είναι που μας δίνουν και την όποια αναγνωρισιμότητα γενικά και στην κοινωνία και στο εξωτερικό. Είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε, το εκμεταλλευόμαστε εντός εισαγωγικών και μπορούμε να το πουλήσουμε. Το πουλάμε πώς, να έρθει η επισκεψιμότητα, να έρθουν οι τουρίστες, να γνωρίσουν εμάς, τον τόπο μας και φυσικά τον υπέροχο πολυχώρο στον οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Τέλος, η αγαπημένη σύνθεση από τον μεγάλο Μάνο Χατζηδάκη. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια. Νομίζω ότι θα ήταν για μένα τουλάχιστον προσβλητικό να βρω κάτι. Αλλά έχω την εντύπωση, είναι εντελώς συγκινητικό, ότι όλοι μεγαλώσαμε με το χάρτη με το φεγγαράκι. Δηλαδή είναι ένας ήχος, μια μελωδία που την κουβαλάμε από μικρή. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Κατά τα άλλα, πάρα πολλά τραγούδια και στον κινηματογράφο, παρόλο που δεν του αρέσανε και πολύ αυτά, δεν τα πολύ προέβαλε. Αλλά ναι, αν με ρωτάτε αυτό. Σας ευχαριστούμε θερμά για την μικρή ανάλυση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας εμπιστευτήκατε και μας ανοίξατε τις πόρτες αυτού του πολυχώρου και να ευχηθούμε να υπάρξουν ακόμη ομορφότερες εκδηλώσεις και τα όνειρά σας και τα διανοητικά σας ταξίδια να πετάξουν ακόμη πιο μακριά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν σήμερα περιθώρια για παραμύθια, για όνειρα. Επιτρέπει η εποχή μας. Στην νοημότητα, όχι.
στη νεανική ηλικία, κάθε νεανική ηλικία σε κάθε εποχή θα έχει το όνειρό της. Δεν μπορώ να σου πω ότι ανήκω στην εποχή των ονείρων. Λυπάμαι γι' αυτό. Τα όνειρα όμως δεν νομίζω ότι απαραίτητα πρέπει να έχουν ηλικία. Όνειρα μπορεί να έχει ο καθένας. Τι όνειρα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος 65 ετών όπου μπορεί και βλέπει τα πράγματα σαν ακτινογραφία. Το όνειρο είναι όταν δεν μπορείς να δεις τις ακτινογραφίες και βλέπεις τις εικόνες. Αρχίζουμε και βλέπουμε τις πλαστικές εικόνες, εκείνες τις καλκομανίες, μετά βλέπουμε τις φωτογραφίες, μετά τη ζωγραφική και στο τέλος ακτινογραφίες. Εγώ είμαι στην περιοχή των ακτινογραφιών. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό, πρέπει να ρωτήσω. Ο Χατζηδάκης ο Μάνος έχει κάποια όνειρα? Όχι. Έχω σχέδια. Όνειρα, όχι. Τα σχέδια είναι μία έκφραση ζωτικότητας. Τα όνειρα είναι μία μορφή άγνοιας. Δεν μπορώ να έχω άγνοια. Δεν μου επιτρέπεται. Δεν αισθάνομαι άσχημα καθόλου. Απλούστατα σέβομαι τα όνειρα των νέων, όπως και σέβομαι την μεταλλαγή τους σε σχέδια απλώς όσο περνάει η ηλικία. Έτσι, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με ένα πρωτότυπο μουσείο που επισκεφτόμαστε. Ένα μουσείο που έχει γίνει γνωστό πανελλαδικά, αλλά και παγκοσμίως. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει καταλάβει ότι τα ανακυκλώσιμα υλικά μπορούν ίσως να γίνουν η καλύτερη μορφή τέχνης. Για μένα το σκουπίδι, έτσι, ανακυκλώσιμο υλικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι αυτό το οποίο με ώθησε στο να περάσω πολύ βαθύτερα στην τέχνη από ό,τι πιο πριν. Δηλαδή, ήταν ένα στοίχημα που έβαλα με τον εαυτό μου να κάνω κάποιον να κοιτάξει το σκουπίδι αντί να το κλωτσίσει, αν θα το δει στο δρόμο, και αν μπορέσω να το κάνω τόσο ωραίο ώστε να το θαυμάσει κιόλας. Οπότε μπήκα πολύ βαθύτερα στην τέχνη και σιγά σιγά έφτασα και από το σκουπίδι στην τέχνη της σκιάς. Ένα σπίτι λοιπόν το οποίο κρύβει πάρα πολλές σκιές. Πάρα πολλές σκιές διαφορετικές που άλλες μιλούν για την ψυχή του ανθρώπου, άλλες για πολύ σημαντικές στιγμές γενικότερα στη ζωή του όπως είναι ο έρωτας, αλλά και πολύ σημαντικά πρόσωπα που έχουν υπάρξει γενικότερα στην παγκόσμια αλλά και ελληνική σκηνή. Ταυτοχρόνως, κύριε Βαΐτση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγάπη σας για τον Πλάτωνα και η δική σας οπτική και προσέγγιση για το σπηλαίο που πραγματικά έχει αφήσει το στίγμα η συγκεκριμένη φιλοσοφική σκέψη στην σύγχρονη εποχή, που ήταν και αρχή πολλών φιλοσόφων. Ναι, σίγουρα ο μύθος του σπηλαίου του Πλάτωνα, τον οποίο δούλεψα στην ενότητα σπήλαια του μυαλού, είναι ένας μύθος που δεν μπορεί, νομίζω, να εκφραστεί καλύτερα από άλλη τέχνη. Νομίζω ότι η τέχνη της σκιάς είναι ακριβώς ο μύθος του σπηλαίου. Δηλαδή τα γλυπτά αποτελούν τον αισθητό κόσμο του Πλάτωνα και οι σκιές τον νοητό κόσμο του Πλάτωνα. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην δουλέψω το μύθο του σπηλαίου. Και βέβαια οτιδήποτε άλλο θέμα μου κεντρίζει έτσι το ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι είναι το μόνο άειλο που μπορούμε να δούμε. Έτσι, και είναι κάπως σαν ζωντανό, είναι μυστήριο, δηλαδή αλλάζει το αντικείμενο θέση, αλλάζει η σκιά, αλλάζει το φως θέση, αλλάζει η σκιά, η επιφάνεια, αν κουνηθεί, μετατρέπεται η σκιά και μπορείς να παίξεις με όλο αυτό, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια η φιλοσοφική χρειά της σκιάς έχει πολύ περισσότερα να πει, ας πούμε. Και όπως είχε πει και ο Γιώργος ο Κορδέλας, ο σκηνοθέτης της ταινίας «Η Ρόζα της Μύρνης», μέσω του πρωταγωνιστή, οι ιστορίες των ανθρώπων είναι σαν τη σκιά τους. Τους ακολουθούν πάντα. Οπότε η σκιά είναι πολύ σημαντική. Ακολουθεί πάντα. Επόμενη σκέψη, θυματολογία για τα επόμενα έργα σας. Λοιπόν, έχω κάνει αυτή τη στιγμή μία πρόταση
στην Επιτροπή 1821 για να κάνω μία ενότητα έργων που θα αποτυπώνει, θα αποτυπώνεται μέσα από 20 έργα σκιάς η πορεία της Ελλάδας στα 207 χρόνια ελευθερίας. Αν λοιπόν εγκριθεί αυτή η πρόταση, τότε θα δουλέψω αυτό. Να πούμε ότι με αφορμή το μεγάλο καρναβάλι, θελήσαμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα στην πόλη της Ξάνθης για να δούμε τι μπορεί να απολαύσουν οι επισκέπτες εκείνες τις ημέρες. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, καλώς ήρθατε. Η χαρά και τιμή είναι δική μας. Είμαστε ήδη στην παλιά πόλη και είμαστε στην καρδιά της παλιάς πόλης, στην πλατεία Μητροπόλεως, όπου ήταν και το κέντρο της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας. Αυτό που μπορεί να γνωρίσει ο επισκέπτης ερχόμενος στη Ξάνθη είναι πρώτα απ' όλα ότι βλέπει δύο διαφορετικές πόλεις. Και χωρίζεται η πόλη μας με την παραλία, όπως λέμε. Εμείς μπορεί να μην έχουμε θάλασσα, αλλά ο κεντρικός μας δρόμος χωρίζει την καινούργια από την παλιά πόλη. Από τη μία πλευρά είναι το πανεπιστήμιο και από την άλλη πλευρά είναι οι καφετέριες, όπου κατά τις 10, 11, 12 βγαίνουν νεαροί νεαρές μας για το πρωινό καφέ. Και 10, 11 το βράδυ εκεί ετοιμάζονται και για το βραδινό σκυλάδικο, όπως λέμε. Αυτό λοιπόν κάνει εξ αρχής κάποιον να έχει δύο τελείως διαφορετικές πόλεις όπου μπορεί να τις αντικρίσει. Το ενδιαφέρον σαφώς τις περισσότερες φορές είναι στην παλιά πόλη, γιατί οι σύγχρονες πόλεις είναι σχεδόν οι ίδιες. Αν και η καινούργια μας πόλη, ανάμεσα φυτρώνουν οι καπναποθήκες, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή, κάποια εργατόσπιτα, προσφυγικά, έχουν και εκεί ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι ο κύριος όγκος έτσι κι αλλιώς και των επισκεπτών θα ανεβεί στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Το στοιχείο που μπορεί να αναγνωρίσει κανείς είναι ότι πρώτα απ' όλα βρίσκεται σε έναν ίσως το μεγαλύτερο παραδοσιακό οικισμό στην Ελλάδα σε κατοικησιμότητα. Και εδώ βρισκόμαστε σε ένα από τα ίσως πιο ενδιαφέροντα και πιο πολύ φωτογραφημένα κτίρια στην περιοχή, είναι το αρχοντικό Κουγιουμτζόγλου. Ξάνθης, εκτός από μια πολύ μεγάλη ιστορία που έχει και κρύβει και έναν πολύ μεγάλο θεσμό, μισό αιώνα το καρναβάλι, έχει και πολύ ιδιαίτερες γεύσεις. Είναι πολύ γνωστή για τα παραδοσιακά της προϊόντα, αλλά και για τις ιδιαίτερες γεύσεις γενικότερα που μπορεί να βρει ένας επισκέπτης. Ακριβώς. Έχουμε φτιάξει εδώ πέρα, επειδή ακριβώς η Ξάνθη είναι μια πόλη των χρωμάτων, των αρωμάτων και των γεύσεων, έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο στον οποίο μπορεί να έρθει και ο ντόπιος και ο επισκέπτης να γευτεί διάφορα προϊόντα τοπικά και λίγο έξω από το τοπικό, δηλαδή κυρίως της Βορείου Ελλάδος, μικροπαραγωγών, και να τα απολαύσει είτε καθήμενος εδώ, είτε να τα πάρει ή να τα απολαύσει στο σπίτι του. Πολύ σημαντικό είναι για τους μικροπαραγωγούς που λέτε, από αυτό σημαίνει ότι γενικότερα προωθείτε τέτοιες μικρές επιχειρήσεις που προσπαθούν να χτίσουν το όνομά τους. Ακριβώς, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Προσεγγίζουμε ανθρώπους οι οποίοι είτε κάνουν τώρα ξεκινήματα στο επιχειρήν, κυρίως στα τρόφιμα και δευτερευόντως στα ποτά, είτε παραδοσιακές οικογένειες, οικοτεχνίες, οι οποίες είναι χρόνια σε αυτό το τομέα και προσπαθούμε να προωθήσουμε τα προϊόντα τους και να γίνουν μέσα από αυτό το μαγαζί το οποίο έχει μια πανελλαδική εμβέλεια, να τους βοηθήσουμε να τα διαφημίσουν κιόλας. Τι είναι γνωστό για την πόλη της Ξάνθης? Αλήθεια είναι ότι ο καβουρμάς είναι από τα πιο γνωστά της προϊόντα γενικότερα που έχουν απίστευτη ιστορία στην γαστρονομία. Ακριβώς. Ο καβουρμάς, όπως είναι γνωστό, ξεκίνησε ως ένας τρόπος συντήρησης των κρεάτων. Οπότε ξεκίνησε ως ένα είδος συντήρησης του κρέατος και έφτασε να είναι πλέον ένα από τα νοστιμότερα, κατά τη γνώμη μου, εδέσματα.
μαγαζί με τις πιο διάσημες καριόικες πανελλαδικά. Η αλήθεια είναι ότι ιδιαίτερα κατά την περίοδο του καρναβαλιού υπάρχει περισσότερη διαφήμιση όσον αφορά για ένα από τα πιο γνωστά γλυκά της όμορφης και πολυπολιτισμικής Ξάνθης. Έτσι είναι, η καριόκα είναι αυτό το προϊόν που μιλάμε. Πώς είναι η παρασκευή της, γιατί έχει γίνει τόσο γνωστή για την πόλη της Ξάνθης, τι το ιδιαίτερο έχει? Είναι ένα γλυκό το οποίο ξεκίνησε από εδώ, από την Ξάνθη, και έγινε ευρέως γνωστό από όλα τα μαγαζιά εδώ της πόλης και από εμάς κατ' επέκταση. Τώρα, σαν γλυκό, είναι ένα γλυκό που αποτελείται από σοκολάτα, καρύδι και παντεσπάνι. Στην αρχή ένα γλυκό που φτιαχνόταν από στα σπίτια, από περισσεύματα, από άκρες, γωνίες και τέτοια, αλλά όταν το φτιάχνεις με αρχικά υλικά και καλά υλικά κατά αρχικά, γίνεται ένα ωραίο προϊόν. Μία πόλη που συνδυάζει τα πάντα, την ιστορία, τον διαφορετικό πολιτισμό, αλλά πάνω απ' όλα τις γεύσεις. Ένα καρναβάλι που μπορεί να σας ταξιδέψει σε μία πόλη που έχει να δώσει πολλά στον επισκέπτη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που παρακολουθήσατε την όμορφη βόλτα των κρυμμένων θησαυρών στη Βασίλισσα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.